ο χριστιανός όταν βρει τον Χριστό, όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, πρέπει να φωνάζει και να τον λέει παντού και να λέει για τον Χριστό ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο φίλος μας, είναι ο αδερφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε, δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Σας έχω φίλους, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέρφια, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας κομπερίζω, σας αγαπάω. Με χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια. Εγκατασταθήκαμε για πάνω από 20 χρόνια μέσα στην ερημιά. Ο Θεός μου εκπλήρωσε την επιθυμία να εργαστώ σε ίδρυμα. Έκανα 33 χρόνια στην Πολυκλινική. Είχα όμως μέσα μου και μία άλλη βαθιά επιθυμία. Να βρω ένα κτήμα και να χτίσω μοναστήρι. Ψάχνοντας βρήκα τον Άγιο Νικόλαο Καλυσχίων στην Πεντέλη. Ήταν μετόχη της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Πήγα λοιπόν εκεί με τη χάρη του Θεού κάποια μέρα. Το εκκλησάκι ξεπρόβαλε από μακριά. Όταν έφτασα μπήκα μέσα. Ήταν κατανυχτικό, παλαιό, με λιγοστές εικόνες. Έξω λίγα μικρά κελάκια καπνισμένα. Εν τω μεταξύ νύχτωσε. Ήμουν μόνος. Δεν γινόταν να επιστρέψω στην Αθήνα. Έπεσα να κοιμηθώ μέσα στην εκκλησία. Σε λίγο ακούω ένα χαρακτηριστικό χτύπο. Ερχόταν από τον τοίχο που ήταν πάνω από το κεφάλι μου. Εκεί ήταν κρεμασμένη η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Ο χτύπος ήταν από την εικόνα. Το αισθάνθηκα ότι ο Άγιος με θέλει να εγκατασταθώ εκεί. Πήγα, έφερα τους γονείς μου, την αδελφή μου, την ανεψιά μου. Εγώ σαν καλόγερος που ήμουνα, καταλάβαινα ότι οι καλόγεροι που μέναμε μόνοι τους στον κόσμο χανόντουσαν. Ενώ εκεί είχαμε ησυχία. Ζούσαμε πολύ ωραία, έστω και με συνθήκες πρωτόγονες. Εγκατασταθήκαμε για πάνω από 20 χρόνια μέσα στην ερημιά. Τότε ήταν πραγματική έρημος. Όλη η περιοχή γύρω από τον Άγιο Νικόλαο ήταν κατάφυτη. Πεύκα γέρικα και νέα, πλατάνια, θάμνη, τόπους-τόπους, θυμάρια να σκορπούν την ευωδιά τους, κυκλάμινα να ξεπροβάλλουν από τις σχισμές των βράχων, ανεμόνες και άλλα γριολούλουδα ανάλογα σε κάθε εποχή. Ήταν ένας παράδεισος, πολύ όμορφα. Εκεί ήθελα να φτιάξω το μοναστήρι, ο Θεός όμως δεν το επέτρεψε. Από την Πεντέλη και συγκεκριμένα από το Πίκπα δεν απέχει πολύ ο Άγιος Νικόλαος, αλλά τότε δεν υπήρχε δρόμος. Έπρεπε να βαδίσεις με τα πόδια ή με το γαϊδουράκι μία ώρα σε δύσβατο δρόμο και μετά άλλα 20 περίπου λεπτά της ώρας να χρησιμοποιήσεις ένα κατσικόδρομο για να βρεθείς στον Άγιο Νικόλαο που ήταν χτισμένος πάνω σε ένα λοφίσκο βραχώδι. Σιγά σιγά ανοίξαμε ένα δρομάκι για να μετακινούμαστε και να κουβαλάμε τα αναγκαία προς το ΖΙΝ, ότι ήταν αδύνατο να έχουμε από τον κήπο. Μου άρεσε ο κήπος. Αγόρασα και ένα τραχτέρ χειροκίνητο για να γίνει τη δουλειά όσο πιο τέλεια μπορούσε. Ο κήπος είχε απ' όλα. Ντομάτες, μελιντζάνες, κολοκύθια, κρεμμύδια, σκόρδα. Η μεγάλη αγάπη μου ήταν τα δέντρα. Εφρενόμουν να τα βλέπω. Εφύτευσα 400 δέντρα. Καρυδιές, κορομιλιές, αχλαδιές, μιλιές, ροδακινιές, αμυγδαλιές, φουντουκιές, μουσμουλιές, ροδιές. Ήθελα την εργασία πολύ. Γι' αυτό έλεγα πάντα και το λέω και τώρα. Να εργάζεσαι ως αθάνατος και να ζεις ως ετοιμοθάνατος. Δηλαδή να είσαι 90 χρονών και να φυτεύεις καρυδιές, σικές ή ελιές. Είναι να μην σκυρτήσει η καρδιά σου την ώρα που φυτεύεις. Όποιος περνάει και σε βλέπει που κουράζεσαι να λέει «Ο άμυρος». Για να φυλάσσουμε από ασθένειες τα δέντρα, τα θιαφίζαμε με θιάφι και θιοχαλκίνη. Με το τσουβάλι στην πλάτη ερχόμουν από την Πεντέλη με τα φυτώρια. Πολλοί τα περιποιούμουν. Δηλαδή χρησιμοποιούσα και εργάτες, διότι δεν είχα πολύ χρόνο. Εργαζόμουν ακόμη στην Πολυκλινική. Το καθήκον μου ήταν να βρίσκομαι στον Άγιο Γεράσιμο πρωί-πρωί, γι' αυτό έφευγα από βραδείς για την Αθήνα. Όταν όμως ερχόταν κάποιος για να συζητήσουμε και με κρατούσε ως αργά, έφευγα τα μεσάνυχτα από τον Άγιο Νικόλαο. Νερό είχαμε άφθονο για τα κηπευτικά στον Άγιο Νικόλαο. Ήταν χαμηλά σε μια ρεματιά γεμάτη πλατάνια, μια πηγή, και έβαλα εκεί μια πομόνα για να σηκώνει το νερό ψηλά στο λόφο, όπου έφτιαξα δεξαμενή και το συγκέντρωνα εκεί.
Ήταν και πόσιμο βέβαια το νερό. Και το καλοκαίρι, επειδή θέλαμε λίγο δροσερό νερό και εκεί ψυγείο δεν είχαμε, είχα πάει στην Αίγινα και πήρα ένα σταμνάκι με μακρύ λαιμό που διατηρούσε το νερό δροσερό. Έκανα και εμπόριο με κοτόπουλα. Είχα νοικιάσει ένα χτήμα της Ιεράς Μονής Πεντέλης απέναντι από το αστεροσκοπείο και βάλα εκεί μερικά περί τις 1000 κότες. Δεν μπορούσα να έχω περισσότερες γιατί ήταν μικρό το χτήμα. Είχα στο νου μου να φτιάξω μοναστήριο, όπως σας είπα, γι' αυτό έβρισκα τρόπους να συγκεντρώνω χρήματα. Στα Καλύσια είμαστε απομονωμένοι, γι' αυτό θέλαμε εκεί στην Ερημιά να ακούμε από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών κάποια ακολουθία ή θεία λειτουργία, καθώς επίσης και για τον καιρό, τις ειδήσεις, να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο για να προσευχόμαστε. Έτσι απεφάσισα και έκανα ένα ραδιόφωνο, δική μου εφεύρεση. Έβαλα και μία κεραία πάνω σε ένα πεύκο που ήταν 15 μέτρα ψηλό και στήριξα ένα καλώδιο στον τοίχο της εκκλησίας και το έδεσα σε μία γκορτσιά. Το πρωτόγωνο αυτό ραδιόφωνο δεν είχε κουμπί να το κλείνεις. Λειτουργούσε όλο το 24ωρο χωρίς διακοπή. Αλλά το είχα ρυθμίσει να ακούγεται σιγά για να μην μας ενοχλεί. Όταν δεν ήμουν απαραίτητος στον Άγιο Γεράσιμο, λειτουργούσα στον Άγιο Νικόλαο. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται κάποιοι άνθρωποι για να εκκλησιαστούν ή και να εξομολογηθούν. Με όλους αυτούς γίναμε μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια των Καλυσίων. Ερχόντουσαν όμως και άλλοι άνθρωποι περιστασιακοί. Κάποιος μεγάλος πόνος, κάποιο πρόβλημα, τους ανάγκαζε να πάρουν το χωματόδρομο για τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι μια μέρα έρχεται μια κυρία με το σύζυγό της και τα 4 παιδάκια τους. Νέοι άνθρωποι είχαν λίγα χρόνια παντρεμένοι και στην αρχή δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά. Μετά αποφάσισαν ας κάνουμε. Και κάνει μία για ένα δύο παιδιά και αργότερα ακόμη μία και άλλα δύο και έτσι έγιναν 4 τα παιδιά. Αυτοί λοιπόν είχαν έλθει εκεί και η νέα ήταν 30 χρονών και μου λέει «Γέροντα, υποφέρω πάρα πολύ, δεν είμαι καλά». Όπως μου μίλαγε, την κοίταζα προσεκτικά και της έβαλα το χέρι κάτω από το λαιμό της. «Εδώ», της λέω, «αισθάνεσαι ένα σφίξιμο, έτσι και έτσι». «Ναι», μου λέει, «και σε πιάνει μια λύπη που εκείνη αποτελειώνει το έργο της». «Δηλαδή, στην αρχή σε πιάνει ένα σφίξιμο και μετά σου έρχεται η θλίψη και δεν μπορείς να κουνηθείς. Κουνιέσαι, μπορεί και να γελάσεις, αλλά μέσα σου ζεις αυτή την κατάσταση». «Ναι», με βεβαίωσε. Λοιπόν, της τα ζωγράφισα όλα τόσο ωραία. Εκείνη ευχαριστιόταν. Μετά της ξαναέβαλα το χέρι στο λαιμό. «Μην νομίσεις», λέω, «ότι έχεις τίποτα. Τίποτα δεν έχεις τώρα από όλα αυτά». Το χέρι μου το είχα εκεί και ξαφνικά της λέω «Να, σου έφυγαν όλα». «Γιατί το είδα». «Όπως έβλεπα, ο λαιμός της δεν είχε τίποτα». Μου λέει κι αυτή «Μου έφυγαν όλα και αισθάνομαι μια χαρά μέσα μου». Λοιπόν, μετά της λέω «Γονάτισε». Γονάτισε, της έβαλα το ένα χέρι μπροστά στο λαιμό και τ' άλλο πίσω από το κεφάλι, αρχίζοντας με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και συνεχίζοντας με λίγη σιωπή. Μετά, όπως ήταν εκεί γονατισμένη, φωνάζει «Αχ!» από ανακούφιση. «Λοιπόν, πήγαινε, πήγαινε, σήκω», της λέω, «γιατί τώρα περιμένουν κι άλλοι». Μου φίλησε το χέρι και έφυγε. Πάει πιο πέρα και τους αναστάτωσε όλους και ο άνδρας της, όλο χαρά κι αυτός. Δοξάζανε το Θεό για το θαύμα. Να δείτε πόνο που έχουν μερικοί άνθρωποι. Μια άλλη φορά ήλθαν από το Ξυλόκαστρο οι γονείς του Κώστα. Να δείτε πόνο που έχουν μερικοί άνθρωποι. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, αλλά και τα δυο τους παιδιά, ο Κώστας και η Μαρία, έγιναν φανατικοί οπαδοί του Σάι Μπάμπα των Ινδιών. Ο Κώστας ήταν φοιτητής της ιατρικής. Έφυγε με την αδελφή του από το σπίτι παραμονές του Πάσχα. Την ώρα που θα φεύγαμε, λέει ο πατέρας στην κόρη του, «Καλή Ανάσταση, Μαρία μου». «Η Ανάσταση ήρθε, πατέρα μου, και ο κόσμος δεν την γνώρισε», του απάντησε εκείνη. Εν τω μεταξύ οι γονείς τους δίνανε συνέχεια χρήματα. Τώρα το κόψανε αυτό, γιατί τα χρησιμοποιούσαν για τον Θεό τους. Ο Κώστας πήγε στη Θεσσαλονίκη για να κάνει προπαγάνδα και τον εδίρανε κιόλας εκεί πάνω. Πήγε να προσελκύσει κάποια παιδιά, οι γονείς των οποίων τον επιάσανε και τον εκτυπήσανε. Αυτοί λοιπόν οι καλοί άνθρωποι μου φέρανε ένα περιοδικό και θα μου στείλουν κι άλλα. Στο εξώφυλλο έχει μια φωτογραφία αυτού του Σάι Μπάμπα.
έχει φτιάξει μια καινούρια θρησκεία που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο νέος Χριστός που ήλθε στον κόσμο για να τον σώσει, να τον οδηγήσει στην αλήθεια. Λένε ότι είναι ο καινούριος Θεός. Ο Σάι Μπάμπα ζει τώρα, είναι άνθρωπος παντρεμένος, έχει δίπλα τη γυναίκα του και τα δύο παιδάκια του. Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας βλέπουμε πολλούς νέους να τον ακολουθούν και μάλιστα πολλοί είναι και μορφωμένοι. Πού σε πήγανε εκεί αυτά, παιδιά μορφωμένα? Σε μια άλλη σελίδα του φυλάνε τα πόδια. Εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, ο αληθινός, πάει τώρα. Έτσι τους λέει. Άλλη εποχή, σου λέει. Όλα αλλάζουν. Μοιάζει με παραμύθι. Μπορεί ο Σάι Μπάμπα να είναι τρελός. Λέει ότι έχει συγκεντρώσει και χρήματα πολλά. Να σας πω και ένα άλλο σχετικό περιστατικό. Μια μέρα ένας πλωτάρχης με πήγε στον οροπό, στην παραλία. Μπήκαμε στο λιμενοβραχίωνα και εκεί ένας ψάρευε. Λέω στον πλωτάρχη, πήγαινε να μου φέρεις ένα ψάρι από αυτά που ψαρεύει αυτός ο άνθρωπος. Ο ψαράς όμως απαντάει, το καλάθι είναι άδειο, από το πρωί προσπαθώ, τίποτα δεν έκανα. Φύγετε, αφήστε με ήσυχο. Του λέω, ρίξε τα αγκίστρια στη θάλασσα. Φύγετε, μας λέει στενοχωρημένα. Ξεκινήσαμε και φεύγαμε. Εκείνη τη στιγμή, καθώς ο ψαράς έβαλε τα αγκίστρια στη θάλασσα, αισθάνθηκε ότι κάτι έπιασε. Το σήκωσε και ένα μεγάλο ψάρι σπαρταρούσε στα αγκίστρια. Μας φωνάζει, μη φύγετε, ελάτε, μη φεύγετε, έπιασα ψάρι. Ο πλωτάρχης είπε, ξέρω παππούλη γιατί έγινε αυτό. Έγινε για να πιστεύσω σε εσάς που είστε του Θεού και να πιστεύσει και ο ψαράς. Ως τώρα πίστευα στο νέο Χριστό, το Σάι Μπάμπα των Ινδιών. Τώρα πιστεύω στον αληθινό. Μείναμε ώρες στο Θείο Φως. Στον Άγιο Νικόλαο στα Καλύσια τις πιο πολλές ώρες τις διέθετα για εξομολόγηση. Υπήρχε βέβαια και πολλής χρόνος για προσευχή, ιδιαίτερα το βράδυ. Θα σας πω και ένα σχετικό περιστατικό. Μια φορά, βράδυ ήταν, συμφωνήσαμε με την αδελφή μου να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου οι δυο μας για να προσευχηθούμε. Είπαμε να φάμε πρώτα, να ησυχάσουν όλοι και μετά σηκωθήκαμε και πήγαμε στην εκκλησία κρυφά. Κλείσαμε την πόρτα. Αρχίσαμε την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ. Μετά από λίγη ώρα μας πλημμύρισε ένα φως, θείο φως. Συνεχίσαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ και νιώθαμε μια χαρά, μια άρρητη χαρά. Μείναμε ώρες εκεί στο θείο φως και μετά που σιγά σιγά αυτό έφυγε, συνεχίσαμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Μετά εγυρίσαμε στο κελί. Η μητέρα μας περίμενε ξάγρυπνη και μόλις ανοίξαμε την πόρτα λέει, «Πού πήγατε? Γι' αυτό με βάλατε στον ύπνο. Νομίσατε πως δεν σας είδα? Σας είδα από το παράθυρο. Τα είδα όλα. Είδα ένα φως, ένα φως που κατέβηκε από τον ουρανό και μπήκε μέσα στην εκκλησία. Το κοίταζα και έκλαιγα. Να, τα μάτια μου είναι γεμάτα δάκρυα». Η γριά ήταν στενόχωρη αλλά ευσεβεστάτη. Ενώ η πόρτα ήταν κλειστή, είδε το φως. Το φως είχε πλημμυρίσει την εκκλησία. Άλλη μια φορά που κατοικούσαμε στην Μπεντέλη, ήταν μεγάλη γιορτή, Χριστούγεννα ή Πάσχα, δεν θυμάμαι, σηκώθηκε η γριά και λέει, «Θα πάω στον Άγιο Νικόλαο, είναι σβηστά τα καντήλια του, έτσι αισθάνομαι». Μια μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να επιστρέψει με τα πόδια. Πήγε και ήβρε την εκκλησία όλη φως και τα καντήλια αναμένα. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως στο Μίλεση. Είχα την επιθυμία μέσα μου να φτιάξω ένα μοναστήρι. Όνειρό μου παλιό, όπως σας έχω πει, ήταν να φτιάξω ένα μοναστήρι. Να είναι ένα πνευματικό εργαστήριο, όπου θα αγιάζονται και θα καλλιεργούνται ψυχές και θα δοξάζουν αδιαλείπτως το όνομα του Θεού. Θα ήθελα να είναι το κέντρο που θα καταφεύγουν πονεμένοι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι και θα βρίσκουν παρηγοριά και ενίσχυση και θεραπεία. Επί χρόνια λοιπόν, όταν μέναμε στα Τουρκοβούνια με την αδελφή μου και την ανεψιά μου, είχαμε μηχανές και δουλεύαμε. Ναι, πλέκαμε φανέλες. Τα χρήματα τα μαζεύαμε για αυτό το σκοπό. Κάναμε μεγάλη οικονομία στο φαγητό, στα ρούχα, σ' όλα. Έτσι τα πρώτα χτήματα τα πήραμε με αυτά τα χρήματα. Στη συνέχεια δώσανε και δίνουν οι χριστιανοί που έχουν εκτιμήσει αυτό το έργο, χρήματα αλλά και προσωπική εργασία. Από χρόνια λοιπόν έψαχνα να έβρω τον κατάλληλο τόπο. Ποτέ δεν ήθελα να καταφεύγω σε μεσίτες για χτήματα. Πήγα σε διάφορα μέρη.
ήθελα να είναι υπήνεμο το μέρος αλλά και με θέα. Προσευχόμουν κατά τη συνήθειά μου να με οδηγήσει ο Θεός. Ήθελα να με βεβαιώσει η χάρις του Θεού γι' αυτό. Έλεγα συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Τελικά ο Θεός έδειξε τη γνωστή τοποθεσία στο Μίλεση πάνω στο λόφο να χτίσουμε το μοναστήρι. Ένας τσοπάνος με πληροφόρησε ότι ο τόπος αυτός ονομάζεται Αγία Σωτήρα. Μου άρεσε αυτή η τοποθεσία. Ρώτησα αν που λέτε. Ναι, μου λέει, είναι του Μπαλόκα από το Μίλεση που τα έχει γραμμένα στις κόρες του, Ελένη και Σπυριδούλα. Σε αυτές πρέπει να καταφύγεις. Τότε πήγα κοντά στο χτήμα και προσευχήθηκα. Είχα την επιθυμία να μάθω αν είχε νερό. Βλέπω λοιπόν ότι είχε νερό και πολύ καλό μάλιστα. Αυτό πολύ με χαροποίησε. Αλλά το είδα πολύ βαθιά στη γη και σκέφτηκα πώς να βγάλει κανείς αυτό το νερό. Είδα και σε άλλα σημεία νερό. Ήταν το ίδιο νερό. Χαμηλότερα, σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από την κορφή του λόφου, το νερό δεν ήταν τόσο βαθιά. Οπότε σκέφτηκα να αγοράσω και εκεί ένα οικόπεδο, να ανοίξω ένα πηγάδι για να ανεβάσω το νερό στο χτήμα που θα έχτιζα στο μοναστήρι. Εξασφάλισα λοιπόν το νερό με τη φώτιση του Θεού. Μετά πρόσεξα αν εκεί μπορεί να ανοίξει δρόμος να πάει ρεύμα, τηλέφωνο. Κοίταξα αν είναι μεσημβρινό, αν είναι υπήνεμο, αν δεν το χτυπάει ο βοριάς, αν έχει υγρασία. Ήθελα να δω τη διαδρομή του ήλιου, ώστε το χειμώνα να μην υπάρχουν ανήλιαγα δωμάτια. Επί μήνες πήγαινα και παρατηρούσα πώς ήταν την ανατολή του ήλιου, πώς το μεσημέρι, πώς την δύση, ώστε να το χτίσουμε με τέτοιο τρόπο που να το βλέπει ο ήλιος ανατέλλοντας και δίνοντας. Η τελευταία του αχτίδα να πέφτει πάνω στο μοναστήρι. Όλα αυτά ήταν ευνοϊκά. Αμέσως έβαλα μπρος να τα αγοράσω. Τα αγοράσαμε και αρχίσαμε τις εργασίες. Ξεκινήσαμε το σκάψιμο και το χτίσιμο χωρίς νερό. Δεν ήταν εύκολο να αρχίσουμε από εκεί. Φτιάξαμε γι' αυτό το λόγο μια μεγάλη δεξαμενή που έπαιρνε 640 κυβικά βρόχινο νερό. Παρ' όλα αυτά το νερό της δεξαμενής δεν μας έφτανε και αγοράζαμε από την Κηφισιά επί 5-6 χρόνια. Πολλά χρήματα δίναμε κάθε χρόνο για το νερό. Είχαμε φυτεύσει και δέντρα τα οποία ποτίζαμε με αγοραστό νερό. Ήταν λοιπόν ανάγκη να ανοίξουμε το νερό που έβλεπα στο χτήμα. Όμως χρειάζονταν πολλά χρήματα γιατί ήταν σε μεγάλο βάθος και έπρεπε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Μα απασχολούσε το θέμα. Έπρεπε να βρεθεί λύση. Ο Θεός τη βρήκε τη λύση. Ακούστε τι συνέβηκε. Κάποια μέρα ήρθε να με συμβουλευτεί για κάποιο θέμα ένας κύριος. Γι' αυτόν ο Χριστός μου αποκάλυψε ορισμένα οικογενειακά πράγματα. Εκείνος εξεπλάγη, συγκινήθηκε και μου λέει: «Αυτά που μου λέεις, κανείς άλλος εκτός από τη γυναίκα μου δεν τα ξέρει. Είναι πολύ μυστικά». Μέσα στον ενθουσιασμό του μου λέει: «Τι θέλεις να σου φέρω, γέροντα?» «Τίποτα». «Νερό έχετε στο μοναστήρι?» λέει. «Όχι, δεν έχουμε». «Τότε θα σας βγάλω νερό. Έχω γεωτρύπανο». «Τι θα στοιχήσει?» τον ρωτάω. «Τίποτα», μου απαντάει. «Εγώ θα κάνω όλα τα έξοδα της γεωτρήσεως, θα φέρω ντόμπρα κλπ». Του λέω, «εντάξει, μπροστά στο Χριστό τα λέει αυτά». Και έφυγε. Φέρνει λοιπόν μετά από λίγες μέρες ένα μηχάνημα. Βάρεσε μέχρι 38 μέτρα βάθος, αλλά βρήκε ένα σκληρό βράχο και δεν ήθελε να προχωρήσει. Τον παρακάλεσα και έφερε ένα άλλο μηχάνημα πιο καλό και πήγε μέχρι τα 80 μέτρα βάθος. Νερό δεν βρέθηκε. Πάλι βράχος σκληρός και το γεωτρύπανο δεν προχωρούσε. Μου λέει απελπισμένος: «Γέροντα, δεν βρίσκω νερό. Θα φύγω». «Δεν πρέπει να φύγεις», του λέω. «Πρέπει να φύγω», επανέλαβε. Τότε κι εγώ, επειδή ήμουν τυφλός, παρακάλεσα μία αδελφή και με πήγε κάτω, πίσω από το σημείο που τρυπούσαν, καμιά 25 μέτρα μακριά από το σημείο της γεωτρήσεως, μέσα στα πεύκα, κρυφά, ώστε να μην με βλέπουν. Εκεί έκανα προσευχή και πήγα και ύβρα το ρεύμα του νερού νοερός. Έκανα το σταυρό μου και προσευχόμουν. Από εκεί μέτρησα νοερός πόσο βαθιά είναι το νερό κατά τη συνήθειά μου. Γιατί και άλλοτε, όταν ήμουν πιο νέος, είχα βρει νερό σε ανθρώπους που το ζητούσαν και όχι μόνο το έβρισκα, αλλά και το δοκίμαζα νοερός, αν είναι καλό το νερό, αν είναι γλυφό, αλμυρό ή γλυκό κλπ. Πήρα ένα μέτρο και μετρούσα προς τα κάτω, νοερός δηλαδή. Μέτρησα 1, 2, 3.
Το νερό ήταν πολύ βαθιά, γι' αυτό άρχισα να υπολογίζω 10 μέτρα σε ένα ξύλο, πάλι νοερός, και έλεγα 10, 20, 30, 40, 50, 100. Αισθάνθηκα μεγάλη αγαλίαση, το ύβρα το νερό, έστω και τόσο βαθιά. Αισθάνθηκα μία χαρά ανίποτη. Αμέσως σκέφτηκα να το δοκιμάσω, αν είναι καλό. Έσκυψα και ήπια νερό νοερός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος γυρίζω στο κελί μου. Σε λίγο καλώ τον Νικόλα το Μητά, αυτό ήταν το όνομα αυτού που είχε το γεωτρύπανο, και του λέω: «Θα πάεις πάρα πολύ βαθιά», μου λέει. «Θα είναι βράχος, γέροντα, δεν θα υπάρχει νερό, δεν έχω τόσες σωλήνες, θα φύγω». «Δεν θα φύγεις», του λέω. «Να πάεις να βρεις σωλήνες, δεν σ' αφήνω να φύγεις». Την άλλη μέρα έφερε σωλήνες και πήγε βαθιά εκεί που του είχα πει. Εκεί βρήκε πηγάδι, νερό άφθονο, χωνευτικό και ωραίο. Χάρηκε και ο ίδιος. Και εμείς χαρήκαμε όλοι μας. Ήταν ευλογία Κυρίου, αγίασμα. Κάναμε παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το μεγάλο θαύμα. Ήταν θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Εγώ τότε που σκεπτόμουν να φτιάξω το μοναστήρι το γυναικείο, πολλές σκέψεις ερχόντουσαν στο νου μου. Πάρα πολλές. Η πιο σπουδαία σκέψη μου ήταν να μαζέψω μερικές αδελφές μοναχές και να είναι όλες κοντά μου, να με αγαπάνε εν Χριστώ και να τις αγαπάω εν Χριστώ. Θα ήθελα όλες να είναι μοναχές αληθινές, να έχουν πνεύμα μοναχικής ζωής, χωρίς ζήλες, χωρίς τέτοια πράγματα που συνήθως έχουν οι γυναίκες, να έχουν αγάπη μεταξύ τους και τάξη. Επίσης θα ήθελα να κάναμε και ένα εργόχειρο, μία τέχνη, που να κρατάει 2-3 ώρες την ημέρα τις πρωινές. Το κέντρο του βάρους όμως θα ήθελα να το ρίξουμε στο Πανεπιστήμιο της Εκκλησίας. Και εννοώ στους ύμνους, στους κανόνες, τα μεσονυχτικά, μεσόρια, ψαλτήρι, παρακλητική, μηναίο, θεοτοκάριο, τριώδιο, πεντηκοστάριο. Ήθελα να τα διαβάζουμε όλα, ή δυνατόν όσα γράφει το τυπικό. Και τα ψαλτήρια να τα διαβάζουμε ακόμη πριν το μεσημέρι για οικονομία. Να μην τα διαβάζουμε τη νύχτα και κουράζονται οι αδελφές. Η αφοσίωση, η απασχόληση με τους ύμνους και τα αναγνώσματα είναι μεγάλο πράγμα για μένα, πολύ μεγάλο, διότι αγιάζεται ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει. Αποκτάει και αγάπη και ταπείνωση και όλα, ακούγοντας των Αγίων τα λόγια του μηναίου της παρακλητικής. Να ενδιατρίψουμε εκεί. Αυτό πρέπει να είναι καθημερινό εντρίφημά μας μέσα στην Εκκλησία. Και μετά πάλι καθημερινός, σε μία ώρα πρώτου φαγητού ή το απόγευμα, να καθίσουμε μία ώρα ή μία μισή και να διαβάζουμε από τους μεγάλους πατέρες. Καταλάβατε? Το απόγευμα, ανάγνωση πάλι όλοι μαζί. Και στο κελί, πάλι ορισμένη ώρα. Πρέπει να γίνει ωράριο. Πολλοί έχουν μία συνήθεια. Ορισμένη ώρα καλεί η καμπάνα 3 φορές και επί 10 λεπτά, όπου και να βρίσκεται κανείς, γονατίζει και λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Είναι δύσκολο αυτό στην πράξη. Όμως, ξέρετε τι ωραίο είναι να ποτίζεις τον κήπο και μόλις ακούσεις την καμπάνα να γονατίζεις. Ή οι πάντες να βγαίνουν έξω και να γονατίζουν εν σιωπή. Δηλαδή να λέμε 10 λεπτά έντονα το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Όλοι μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε, σαν ένας άνθρωπος, να ενούμεθα στην ωραία προσευχή με τον Χριστό και μετά να συνεχίζεται η εργασία. Πρέπει να γίνει σχολή, δεν γίνεται αλλιώς. Σχολή. Ξέρετε τι θα πει σχολή? Να έχουμε ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε. Και αγράμματι, κι ό,τι να είσαι, θα έλθεις εκεί, στην ανάγνωση. 1, 2, 3, 5, 10, θα ξυπνήσεις. Σιγά σιγά θα μάθεις το Πάτερ ημών. Το πιστεύω. Θα έχεις μια άλλη αδελφή να σου δείχνει. Σε 1, 2, 3 χρόνια πρέπει να μάθεις. Θα ήθελα όμως να διαβάζανε όλες ωραία, δηλαδή καθαρά και με την καρδιά τους. Για το μοναστήρι έχω ονειρευτεί μια παραδοσιακή κατάσταση. Να γίνονται ακολουθίες και εξομολόγηση όλο το 24ωρο. Να υπάρχουν πολλοί ιερείς και εξομολόγοι για να εναλλάσσονται όπως τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Να μπορούν έτσι να καταφεύγουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας άνθρωποι τραυματισμένοι από διάφορες θλίψεις, σωματικές ή ψυχικές και από την αμαρτία.
Να υπάρχει επίσης τηλέφωνο που και εκείνο να λειτουργεί μέρα νύχτα από αδελφές που μπορούν να παρηγορούν τόσους απελπισμένους της ζωής από τα διάφορα τραύματα και να τους οδηγούν με τα λόγια τους στον μεγάλο παρηγορητή, στον Χριστό, και να σώζονται έτσι οι ψυχές και να γεμίζουν φως ουράνιο που θα τους δίδει η Θεία Χάρης. Κι εγώ θα ήθελα να εξομολογώ κόσμο που θα έρχεται. Όταν θα έρχεται κανείς ασθενής και προπάντων από πειρασμικά, να τον εξομολογώ και μετά να έρχονται οι αδελφές και να του ψάλουνε παράκληση με ευλάβεια. Δηλαδή να τον έβαζα γονατιστό τον ασθενή και εγώ καθιστώ στην καρέκλα με το επιτραχύλιο να του διάβαζα, ενώ όλες οι μοναχές με ευλάβεια και με ένα στόμα να έψαλαν παράκληση. Πιστεύω ότι πολλά θαύματα θα έκανε ο Κύριος με την αγάπη μας αυτή. Πολλοί ασθενείς με τη χάρη του Θεού θα γινόντουσαν καλά. Έρχεται για παράδειγμα ένας πονεμένος πατέρας και λέει: «Το παιδί μου το πιάνει ζάλι και πέφτει κάτω. Το κρατάς κάμποση ώρα στο μοναστήρι. Εκεί γονατίζουν όλες οι αδελφές που είναι ένα πνεύμα, μία ψυχή, μία καρδιά με το γέροντα και η προσευχή όλων επηρεάζει την κατάσταση. Μία σύναξη αδελφών που προσεύχονται επηρεάζει, θαύματα κάνει και αυτό είναι που ζητάω και λαχταράω. Αυτό θέλω να κάνω μέσα στο μοναστήρι». Και ένα άλλο θα ήθελα για το μοναστήρι. Θα ήθελα να φτιάξω μια καλή και μεγάλη εκκλησία. Μια μέρα μπορεί εδώ να έρχονται πολλοί να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να προσεύχονται, να σπουδάζουν την ωερά προσευχή. Και το όνειρό μου είναι κάτω από το ναό, στα υπόγεια, να έρχονται αγιορείτες πνευματικοί πατέρες που έχουν ασχοληθεί με τη μυστική θεολογία πολύ, πολύ έτσι στεναρά, μες στην έρημο, για να διδάσκουν την ωερά προσευχή. Να έρχονται έστω για μια μέρα. Βέβαια, είναι και πολλοί που δεν θέλουν ούτε να ανοιχθούν ούτε να φανερωθούν. Μπορούμε και αυτούς να τους φέρουμε τη μια μέρα και την άλλη να φεύγουν. Πόση ανακούφιση θα έβρισκαν έτσι όλες οι ψυχές που βασανίζονται από τα πάθη και τα άλλα βάσανα της ζωής. Το μοναστήρι πρέπει με τα φόβου Θεού να δέχεται τις ψυχές και να εμπνέει όχι με τη διδασκαλία και με τα κηρύγματα, αλλά με την προσευχή, το φόβο του Θεού και το παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό πράγμα. Έρχεται για παράδειγμα ένας στο μοναστήρι, να τον φιλοξενούμε. Δεν είναι όμως ανάγκη να πολυλογούμε. Η φιλοξενία να γίνεται με την εκκλησία. Δηλαδή, θα πάμε τον φιλοξενούμενο στην προσευχή, στον εσπερινό, στο απόδειπνο. Θα διαβάσουμε πολύ καθαρά τα γράμματα. Θα ψάλλουμε σεμνά. Θα κυριαρχεί η τάξη και η σιωπή. Θα πούμε και λίγα λόγια οικοδομής. Θα προσφέρουμε και τα υλικά, κάποιο ρόφημα, αλλά θα κυριαρχεί η σιωπή και θα μιλάει το παράδειγμα. Πιο πολλά θα τον διδάξει ο τρόπος μας. Δεν χρειάζεται να φύγουμε από την τακτική μας. Πιο πολύ θα ωφεληθεί από αυτή και όχι από τα λόγια. Αν έχουμε καλή τάξη και είμαστε δοσμένοι στο Χριστό, όλο το μοναστήρι θα είναι αγιασμένο. Αυτό βέβαια θα γίνεται απέριτα, χωρίς φίξιμο και προσπάθεια από τις μοναχές. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Στο μοναστήρι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται και πουλιά. Θα ακούνε το καμπανάκι και θα έρχονται να τρώνε. Θα κάθονται έξω και θα ακούνε τον εσπερινό. Είναι οι σύντροφοί μας του δάσους που θα έρχονται να συμμετέχουν στην προσευχή μας. Με επισκέφτηκαν στο κελί μου σήμερα μερικά πνευματικοπαίδια μου και ψάλαμε μαζί τρεις φορές το «Χριστός Ανέστη». Τους ευχήθηκα. Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να αναστήσει μέσα στις ψυχές μας κάθε ευγενές και ωραίο συνέστημα, να μας οδηγήσει όλους προς αγιοσύνη και να νικήσει τον παλαιό άνθρωπο συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Γι' αυτό ευχόμαστε η Ανάστασή Του να βοηθήσει, να ευδοκίσει, να κατατροπώσουμε και να θανατώσουμε τον παλαιόν ημών άνθρωπο, να γίνουμε άξιοι της Εκκλησίας Του. Έτσι ευχόμαστε ο Κύριος να μας βοηθήσει. Το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός είναι η Ανάστασή Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε. Χρόνια πολλά. Κάποιος έλεγε ότι σήμερα όλα προσεύχονται, η γη, ο ουρανός, τα στέρια, τα λουλούδια που μοσχοβολούν, τα ριάκια που κελαρίζουν, τα γάργαρα νερά, τα ειδονάκια που κελαϊδούν, οι πεταλούδες που πετούν, όλα ψάλλουν το Χριστός Ανέστη. Και πόσο είχε ενθουσιαστεί που φώναζε από χαρά δυνατά «Το Χριστός Ανέστη». Λοιπόν,
Αυτό το έχω πάθει κι εγώ στο Άγιο Όρος. Ήταν Πάσχα. Ανέβηκα μόνος μου στο βουνό προς τον Άθο, περίπου στα 800 μέτρα. Είχα μαζί μου την Παλιά Διαθήκη και έβλεπα το γαλάζιο και καθαρό ουρανό, την απέραντη θάλασσα που δεν είχε τέλος, τα δέντρα, τα πουλιά, τις πεταλούδες, τις ομορφιές, και φώναξα δυνατά, γεμάτος ενθουσιασμό. «Χριστός Ανέστη!» Καθώς το έλεγα, χωρίς να το καταλάβω, απ' τη λαχτάρα μου άνοιξα τα χέρια. Ξεράθηκαν εκεί. Είχα πάθει τρέλα. Ανοίγω σε λίγο την Παλιά Διαθήκη. Έπεσα πάνω σε αυτά τα λόγια της Σοφίας Σολομώντος. «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποίησας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου, κατασκευάσας άνθρωπον, ή να δεσπόζει των υπό σου γενωμένων χτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη και ενευθύτητη ψυχής κρίσιν κρίνη. Δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσον εν συνέση κρίσεως και νόμων». Δόθηκα ολόψυχα σε αυτά τα θεία λόγια. Ξεχάστηκα ώρες. Με χάσανε. Ακούστε παρακάτω τον σοφό Σολομώντα. «Και μετά σου η σοφία, η ιδιεία τα έργα σου, και παρούσα ότε επίης τον κόσμο, και επισταμένη τι αρεστών εν οφθαλμή σου και τι ευθές εν εντολές σου. Εξαπόστειλον αυτήν εξ Αγίων ουρανών και από θρόνου δόξη σου πέμψον αυτήν, ή να συμπαρούσα άμοι κοπιάσει και γνώτι ευάρεστον έστι παρασύ. Είδε γαρεκίνη πάντα και συνεί και οδηγήσει με εντες πράξεσή μου σοφρόνος και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής». Καταλάβατε τι σημασία είχαν αυτά για μένα? «Επισταμένη τι αρεστών εν οφθαλμή σου και τι ευάρεστον έστι παρασύ». Αυτά να ζητάτε, σε αυτά να εντρυφάτε, αυτά να λαχταράτε. Χωρίς να το καταλάβετε, θα ερωτευτείτε τον Χριστό. Καυσοκαλύβια, 17 Ιουνίου 1991. Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά, τώρα που ακόμη έχω τα σφρένας μου σώας, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί όλος τις αμαρτίες ήμουνα, και όταν με έστελε η μητέρα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν πτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί. Εκεί που έβοσκα τα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη και έκανα πάρα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα, 12-15 χρονών, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Και θέλοντας να τον μιμηθώ, με πολύν αγώνα έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήρθα στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάχθηκα σε δύο γέροντες αυταδέλφους, Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και τους αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό με την ευχή τους τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αισθάνθηκα και μεγάλη αγάπη και προς τον Θεό και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου, αρρώστησα πολύ και οι γέροντές μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου, στο χωριό μου, τον Άγιο Ιωάννη Ευβίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο, συνέχισα τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουν ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα αμαρτήματα ενθυμόμουνα βεβαίως, τα εξομολογήθηκα και γνωρίζω ότι για αυτά που εξομολογήθηκα με συγχώρεσε ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συνέστημα ότι και τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα, διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό, έχω το συνέστημα ότι ο Θεός θα μου πει «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Εγώ ένα έχω να του πω. «Δεν είμαι άξιος, Κύριε, για εδώ, αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάνει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού». Και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν τον Θεό που είναι το παν, για να μας αξιώσει να μπούμε στον επίγειο άχτιστο εκκλησία Του.
γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας, και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στενοχώρησα. Ιερομόναχος Πορφύριος. Οι λόγοι του Γέροντος Πορφυρίου περί Εκκλησίας. Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Η Εκκλησία είναι άναρχη, ατελεύτητη, αιώνια, όπως ο ιδρυτής της, ο Τριαδικός Θεός, είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος. Η Εκκλησία είναι άχτιστη, όπως και ο Θεός είναι άχτιστος. Υπήρχε πρώτων αιώνων, πρώτων αγγέλων, πρώτης δημιουργίας του κόσμου, προκαταβολής κόσμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι θείο καθίδρυμα και σε αυτήν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι έκφραση της πολυπίκυλης σοφίας του Θεού. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Υπήρξε αφανέρωτο και φανερώθη επεσχάτων των χρόνων. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, γιατί είναι ριζωμένη στην αγάπη και στη σοφή πρόνοια του Θεού. Την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απαρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και μας Θεούς κατά χάριν και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, εχάσαμε το αρχαίγονον κάλος, την αρχαίγονη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, εχάσαμε τον Παράδεισο, το Παν. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού, Πατέρα, δεν μας άφησε έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου, επεσχάτων των χρόνων και φανερώθη εν σαρκή. Με τη Θεία Σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο «Και ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνηση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια πυκνά σε νοήματα, θεία λόγια, ουράνια. Ο Θεός εν διαπήρω αγάπη Του μας ένωσε πάλι με την Εκκλησία Του στο πρόσωπο του Χριστού. Μπαίνοντας στην άχτιστη Εκκλησία, ερχόμαστε στο Χριστό, μπαίνουμε στο άχτιστο. Καλούμαστε δηλαδή και εμείς οι πιστοί να γίνουμε άχτιστοι κατά χάρη, να γίνουμε μέτοχοι των θείων ενεργειών του Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητος, να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας φρόνημα, να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να γίνουμε ένθεοι. Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός είναι η κεφαλή. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστίνει η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η βάσης, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη η καθεμία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους
και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την χτίση του Θεού, με τα ζώα και τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Ημείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή. «Η ναός είναι εν» για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε, να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού της Εκκλησίας με μία συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Του λέγοντας «Η ναόσι εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμιά θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο, αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε το Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρισκόνται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουνε κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μία πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού, λέγεται Durban, αν το λέω καλά. Είναι στη Νότια Αφρική, 2 ώρες έξω από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις μέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να του διαβάσω ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φεύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Τότε θα είμαι πιο κοντά σας. Μέσα στην Εκκλησία προχωρούμε προς την Αθανασία. Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία
δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλαση. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα». Ο Χριστός καταργεί τον θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή, είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού, δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με το Χριστό ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφότου έγινα μοναχός, πίστεψα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω άνετα και πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά Του, εκεί όπως το λέει δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαιό άνθρωπο συν της παθήμασης και τις επιθυμίες, δεν δίνει σημασία στο διάβολο ούτε και στο κακό. Δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και στον συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού, χωρίς καμιά φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ». Ζει δε εν εμή Χριστός. Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο. Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος, ομοιότατος με τον εν ουρανής. Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στο Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ ψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο, που τοποθετημένος μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδερος, σκοτεινός σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάψεις το φως, πάει το σκότος.
να αγαπάμε πολύ την Εκκλησία. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με ένα ποιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιο Όρος, το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για την διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν όπως εκείνος, ο οποίος λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, πάσχον ούκι πύλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για μια επίσκεψη του Θεού σε μένανε τον ταπεινό, για να δείτε την χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι, το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό, σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο Μίλεση είχαμε κάνει ευχέλιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχότανε, του έλεγα: «Πάρε από αυτό το ευχέλιο, ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις». Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού. Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Την Πεντηκοστή εξεχήθη χάρις του Θεού, όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους. Πώς το λένε οι πράξεις? «Και εντοσυμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και πλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουαν εις έκαστος την ιδία διαλέχτο λαλούντων αυτών». Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια τους στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη «σπίτι» σε αυτόν που ήξερε γαλλικά θα ακουγόταν «λαμεζόν». Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά, με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά, φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «εγένετο δε πάση ψυχή φόβος», δηλαδή κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή, οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι, όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους, με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήτανε αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά «κατάστασης».
ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλόντέστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραντη εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Το «εν αγαλιάσει και αφελότητη» είναι όμοιο με εκείνο το «εγένετο δε πάση ψυχή φόβος». Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό, το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρης. Αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν, χαιρόνταν ο ένας τον άλλο, ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε και άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ ίστις των υπαρχόντων αυτών έλεγε ίδιον είναι, αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας, είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με τον Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με Εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Είνα ως ενέν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν την ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβουλος και ανίσχυρος, έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μία σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστιφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει η ζωή, το οξυγόνο. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωγονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκότος. Ποιο είναι το καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος. Να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος. Να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες. Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια.
όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτήν την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονιών. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοιούς τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εντούτοις είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτε. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες. Μετά, εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σ' ό,τι κάνεις αγκαρία, κλωτσά η ψυχή αντιδρά. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού. Όταν έλθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με το Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό γι' αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως. Πέστε με κουτό. Πέστε, ότι αυτά δεν τα λένε γεροντά. Όποιος προσπαθεί, δεν μιλάει. Αλλά επικαλείται τη Θεία Χάρη να τον βοηθήσει. Ναι, αλλά άμα τρελαίνεται κανείς, μιλάει. Υπάρχει και πρέπει.